Οι μετοχέ και τα νομίσματα των αδειόμενων αγορών δελεάζουν του short sellers τη στιγμή που οι αναλυτέ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, υποστηρίζοντα πω οι προοπτικέ των συγκεκριμένων asset είναι αρνητικέ. Τριμηνία δημοσκόπηση του πρακτορείου Bloomberg, μάλιστα, έδειξε πω διπλασιάστηκε ο αριθμό όσων θα στοιχημάτιζαν αντίον στοιχείων όπω τα νομίσματα και οι μετοχέ των αδειόμενων αγορών. Ειδικότερα για τα νομίσματα, το ποσό διαμορφώθηκε στο 12% από το 6% και για τι μετοχέ έρχεται στο 7% από το 3%. Η εμπιστοσύνη των επενδυτών σε αναδυόμενε αγορέ περιορίζεται την ώρα που η Κίνα κατέρευσε τη χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη σε διάστημα 24 ετών, η Ρωσία παραμένει εμπλεκόμενη στην Ουκρανική κρίση και η Βραζιλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον πληθωρισμό. Στη διαμόρφωση κατάσταση αυτή, η τελική ισχυροποίηση του δολαρίου και η προοπτική για αύξηση των επιτοκίων στι ΗΠΑ το επόμενο διάστημα εξέλιξη του αυξή το κόστο εξυπηρέτηση των δανείων των αδειόμενων αγορών. Οι αναλυτέ υπογραμμίζουν πω η γενικευμένη ανάληψη κινδύνου σε αναδυόμενε αγορέ τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε απογοητεύσει και συνιστούν στου επενδυτέ να λαμβάνουν επαρκεί πληροφορίε για το αν υπάρχει ικανοποιητική ανταμοιβή για του κινδύνου αυτού πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε κίνηση. Είναι ωστόσο άξιο προσοχή το γεγονό πω από τι 11 κατηγορίε περιουσιακών στοιχείων που είναι διαθέσιμε ω επιλογέ short selling, μόνο τα κρατικά ομόλογα και τα ομόλογα υψηλού κινδύνου προσέλκυσαν περισσότερου ορτιθέντε από τη μετοχή των αδυόμενων αγορών. Την ίδια ώρα, ο κίνδυνο φυγή κεφαλαίων μπορεί να γίνει ακόμη εντονότερο από τη στιγμή που η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα ξεκινήσει την αύξηση των επιτοκίων. Αυτό θα ασκήσει μεγάλε πιέσει εταιρείε των απτυσσόμενων χωρών, οι οποίε αύξησαν το χρέο του εξανανόμισμα στο, στο 1,2 τρισεκατομμύριο από 341 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλο του 2008, σύμφωνα με την Bank of America.